Με έξωση από τη μοναδική κατοικία που διαθέτει και για ένα χρέος ύψους 40.000 ευρώ, κινδυνεύει μια άνεργη γυναίκα από την Κυψέλη, ενώ όπως καταγγέλει το φαντ που κατέχει πλέον το σπίτι της, τη ζήτησε 30.000 ευρώ και τα υπόλοιπα σε δόσεις των 500 ευρώ μηνιαίως. Πρόκειται για ένα μικρό διαμέρισμα και σήμερα αναμένεται να μεταβεί επιμελητής για να κάνει την έξωση. Η Λίζα Τρίφωνος είχε πάρει δάνειο σε ελβετικό φράγκο και πλήρωνε κανονικά τις δόσεις, ώσπου έχασε την δουλειά της καθώς έκλεισε η επιχείρησή της. Αναλυτικά η κυρία Λίζα αναφέρει. Με το που έκλεισα το μαγαζί δεν μπορούσα να πληρώσω, σύνοτι είχε ξεκινήσει η γνωστή κρίση. Προσπαθήσαμε και με τον δικηγόρο μου να βρεθεί μια λύση, αρνιόταν το φαντ να έρθει σε επαφή μαζί μας. Κάποια στιγμή πριν τον πληστηριασμό ζήτησε να του δώσουμε 30.000 ευρώ μετρητά. Άνεργη είμαι και τα υπόλοιπα σε δόσεις των 500 ευρώ τον μήνα. Τους είπε ο δικηγόρος μου ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Προσπαθήσαμε και πριν από τον πληστηριασμό να τους βρούμε και αυτοί εξαφανισμένοι. Μέχρι και την ημέρα του πληστηριασμού μας κορόιδευαν. Μας είχαν κάτω υποτίθεται για να συζητήσουμε και θα μου έδιναν υποτίθεται κάποια παράταση και αυτοί πληστηρίασαν το σπίτι και μας είχαν εκεί για να κάνουν τη δουλειά τους. Η κυρία Λίζα επεσήμανε πως έκανε προσπάθεια να μπει και στον νόμο Κατσέλη. Όπως η ίδια είπε, δυστυχώς δεν μπόρεσα για μία παρεξήγηση. Έχω ξανά δικαστήριο για τον νόμο Κατσέλη. Στη συνέχεια έκανε σαφές πως δεν έχει άλλο σπίτι και ζει με τα δύο σκυλάκια της, ενώ τον Ιούλιο έφυγε από τη ζωή ο σύντροφός της. Συγκεκριμένα ανέφερε «Είμαι μόνη μου, πρέπει να βρω λύση μόνη μου και στο να αδειάσω το σπίτι και να μείνω κάπου. Έχω την αδερφή μου, αλλά πόσο να με φιλοξενήσει». Σημειώνεται ότι έχει βγει απόφαση του Αρείου Πάγου που άνοιξε τον δρόμο στα φαντς να διενεργούν μαζικούς πληστηριασμούς των λεγόμενων κόκκινων οφειλετών. Συγκεκριμένα, στα τέλη Ιανουαρίου του 2023, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου σε διάσκεψη και κλεισμένων των θυρών αποφάνθηκε ότι διαχειριστές των φαντς που ενδρεύουν στην Ελλάδα μπορούν να ενεργούν δικαστικές πράξεις και να προβαίνουν σε πληστηριασμούς με τη δική τους επωνυμία και όχι ως πληρεξούσιοι των φαντς.